Η πρωινού τύχτου σωστήρο εφρών φοιτή, η δούγαρ συνελαβές, η λίου λίχνων σαφώς, τον μέλλοντα, πάσαν την οικουμένη, βλέψει ανοσουσαν χορεύε ζαχαρία εκβόν παρισία προφήτης του ύψης του εστίν φρένετε λαμβρός Ζαχαρίας ο μέγας και η πανευκλείς έλι σώβετι σίζιξ αξιοσύλλαμβον σα η ο Οι ανθρώποι αξιοχρέος με, Τη 23η του μηνός Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, Ανδρέου Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίνου των Μαρτύρων, Ραΐδος Παρθενομάρτυρος και των συναθλητών αυτής, Ξανθήπης και Πολυξένης των Μαρτύρων, Νικολάου Νεομάρτυρος του Παντοπόλη, Ιωάννου Νεομάρτυρος του Εξαγαρινών. Η σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Με τα λόγια αυτά προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη. «Φωνήβω όντω εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθεία ποιείτε τα στρίβους αυτού». Φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάσατε τον δρόμο από όπου θα έλθει ο Κύριος σε εσάς» κάνετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριο. Η φωνή αυτή του βοόντος εν τη ερήμο ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος και γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του ήταν ο ιερέας Ζαχαρίας. Την ώρα που προσέφερε το θυμίαμα μέσα στο θυσιαστήριο στον ναό του Θεού, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που του προανήγγειλε ότι θα αποκτούσε ιό και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε από χαρά, αλλά συγχρόνως και ως άνθρωπος δυσπίστησε. Η σύζυγός του η Ελισάβετ ήταν στήρα και γριά και πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε. Τότε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του είπε ότι για να παραδειγματιστεί για την δυσπιστία του στο θέλημα του Θεού, μέχρι ότου να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού ότι θα έμενε κοφάλαλος ο Ζαχαρίας. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από εννέα μήνες γέννησε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Μετά από οχτώ ημέρες, στην περιτομή του παιδίου, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως, ο Ζαχαρίας έγραψε επάνω σε πινακίδιο το όνομα αυτού Ιωάννης. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν πολύ μεγάλη. Οι Αγίες Ξανθήποι και Πολυξένοι Ήσαν αδελφές και ζούσαν στην Ισπανία από το 41 έως το 54 μετά Χριστόν. Η Ξανθίπη ήταν σύζυγος του άρχοντος της χώρας Πρόβου και έγινε χριστιανή από τον Απόστολο Παύλο. Η Πολυξένη όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και αργότερα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα, τελικά έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος και την βάπτισε χριστιανή. Επανήλθε στην πατρίδα της φέρνοντας μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκα. Έζησε το υπόλοιπο της ζωής της στην Ισπανία κηρύττοντας. Εκοιμήθησαν και οι δύο εν ειρήνη. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Παντοπόλης καταγόταν από το Καρπενήσι και απογονείς ευσεβείς. Σε ηλικία 15 ετών τον πήρε ο πατέρας του στην Κωνσταντινούπολη όπου ήταν παντοπόλης. Τον έστειλε σε έναν έμπειρο γνώστη της τουρκικής γλώσσας, γείτονά του, για να την διδαχθεί. Εκείνος, θαυμάζοντας την προκοπή του νεαρού Νικολάου, σκέφτηκε να τον κάνει μου αμεθανό. Του έδωσε να διαβάσει και ένα κείμενο «Ομολογία στις Οθωμανικής Πίστεως». Μάταια ο Νικόλαος φώναζε πως είναι χριστιανός, όταν αντιλήφθηκε την παγίδα που του έστησαν. Τον έσυραν τότε στον επίτροπο του Βεζίρι, όπου αρνήθηκε να γίνει Τούρκος. Εξήντα πέντε ολόκληρες ημέρες τον βασάνιζαν και βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του, τον αποκεφάλισαν την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 1672. Το τίμιο λείψανό του αγοράστηκε από ευσεβείς χριστιανούς και ενταφιάστηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Χάλκης. Η τιμία κάρα του σήμερα είναι αποθησαυρισμένη στην Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.